Μπροστά μας έχουμε την κυρία Τζοβάνα Γκόγκου από τη Μίζων Αντιπολίτευση. Κυρία Γκόγκου, ένα σχόλιο για το κλειστό. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε, κύριε Μπαρσάκη. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για το Δήμο Δελφίων Μεσαπίων, διότι εγκαινιάζουμε πέρα από το κλειστό έναν πολιτισμό. Εγώ έχω και μια ευαισθησία λόγω επαγγέλματος με τον αθλητισμό. Σε αυτό το γήπεδο εδώ γυμναζόμουν όταν ήμουν 17 χρονών για να περάσω γυμναστική ακαδημία. Έκτοτε το γήπεδο, αυτό που βλέπετε, είναι το ίδιο μέχρι τώρα. Πέραν του χλωτάπητα τώρα που ο Ηρακλής ασχολείται καθημερινά. Και τώρα, μέσα από την δικαδημία, μέσα στην οποία είμαι και μέλος, θα γίνουν και διάφορα εδώ στο γήπεδο, πέραν του κλειστού, θα γίνουν και διάφορες άλλες εργασίες, θα το βάψουμε. Λοιπόν, όσο αφορά το κλειστό, είναι μια πηγή κουλτούρας, είναι ένα στίγμα, πραγματικά ένα κόσμημα που λίγοι δήμοι το έχουν. Η σχέση μου με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Σπανό, είχαμε συζητήσει εδώ και χρόνια για αυτό το κλειστό, χωρίς να είμαι έτσι στην Μίζων Αντιπολίτευση, φιλικά επειδή ενδιαφερόμουν για τον τόπο μου. Συγχαρητήρια στο Δήμο και στον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε μία μελέτη, η οποία ήταν της τάξης των 10.000 ευρώ και έτσι λοιπόν τυπικά μπήκε η διαδικασία της αδειοδότησης του κλειστού από την περιφέρεια. Η χρηματοδότηση είναι από την περιφέρεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπακογιάννη, ευχαριστούμε τον κύριο Σπανό, γιατί και τότε ήταν επί περιφερειάρχη κύριο Μπακογιάννη, αντιπεριφερειάρχη ήταν ο κύριο Σπανός. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε. Είναι ένα τεράστιο έργο. Εμείς είμαστε, να ξέρετε, πάντα δίπλα σε μεγάλα έργα και ελπίζουμε αυτή να είναι μία αρχή για μεγάλα έργα, να αλλάξουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Δημότης. Δεν εγκαινιάσαμε σήμερα, εγκαινιάσαμε μία χαρά που θα δώσουμε στους ανθρώπους που θα έρχονται να αθλούνται. Μην ξεχνάτε ότι τα Ψαχνά είναι ποδοσφαιρομάνα, έχει αθλητισμό. Οπότε και πολλά άλλα παιδιά, εκτός και από το ποδόσφαιρο, θα διοχετευθούν, θα πάρουν κατευθύνσεις για το μπάσκετ, για το βόλεϊ και όλα αυτά που θα στηθούν μέσα στο κλειστό. Μίλησα και με τους αναδόχους, τους εργολάβους, οι οποίοι μου υποσχέθηκαν ότι θα είναι σύντομοι για να τελειώσει αυτό το έργο, να μην αργήσει, ώστε σύντομα τα παιδιά μας να έρχονται, να αθλούνται και να τα καμαρώνουν οι γονείς. Εσείς σαν εκπαιδευτικός γυμνάστρια, έχετε δει τις προσδιαγραφές του κλειστού γηπέδου? Ναι, τις είδαμε. Συμφωνείτε με αυτές που έχουν γίνει? Τις είδαμε σήμερα, θα τις δω όμως αναλυτικά, γιατί θέλω να δω τη μελέτη, γιατί σήμερα παρουσιάστηκε πρώτη φορά. Και θα σας πω, πιστεύω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες και της περιφέρειας που κυρίως αυτές θα λειτουργήσουν και οι δικές μας, στους οποίους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μπονάνου, στον κύριο Τσιρογιάννη, στον κύριο Ρόκα, διότι κάνανε πολλή δουλειά. Και επίσης να τους πούμε ακόμα ένα ευχαριστώ, γιατί είναι λίγοι άνθρωποι και έχουν ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Θέλουμε να πούμε επίσης ως επικεφαλής Μίζων Αντιπολίτευση ότι εμάς ο στόχος μας είναι τα έργα. Και γι' αυτό βοηθάμε όταν υπάρχουν μεγάλα έργα. Αλλά και γι' αυτό καταδεικνύουμε τα λάθη όταν δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει για μας πολιτικό κόστος λοιπόν. Πάνω απ' όλα είναι ο Δημότης και θέλουμε καλύτερη καθημερινότητα, μεγάλα έργα, να κάνουμε το Δήμο μας, έστω και με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης που είμαστε λίγο σκληροί μερικές φορές, να κινητοποιούμε τις δυνάμεις, τις δημοτικές, οι οποίες υπάρχουν, για να γίνονται έργα στο Δήμο μας. Οπότε ευχαριστούμε την Περιφέρεια, τις τεχνικές της υπηρεσίες, την Δημοτική Αρχή και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.